Ναι, με. Λοιπόν, η θέση μας από την πρώτη στιγμή αφορούσε δύο διακριτά θέματα. Το πρώτο αφορά το άνοιγμα λογαριασμών, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα που κατηγορούνται ή υπάρχουν υπόνοια για συγκεκριμένα δικήματα. Και τα σημεία Α, Β, Γ, Δ και Ε της έκθεσης της Επιστημονικής Επιτροπής Βουλής, αυτό ακριβώς τονίζει. Ότι πρέπει να πρόκειται για συγκεκριμένο κακούργημα, το οποίο να διερευνά η Επιτροπή. Εμείς διερευνάμε κακουργήματα φυσικών προσώπων, μη πολιτικών προσώπων. Είναι θέμα συζήτησης. Το κακούργημα να είναι συγκεκριμένο. Θέλω να μας πείτε, παραδείγματος χάρη κύριε Λάπα, στην πρότασή σας για ποια πρόσωπα, ποιο κακούργημα εξετάζεται. Να είναι απολύτως αναγκαία, δηλαδή να μην έχει προκύψει άλλος τρόπος επιβεβαίωσης του αδικήματος και να είναι ειδικά αιτιολογημένοι. Δηλαδή το τάδε πρόσωπο με την τάδε ενέργειά του είναι ύποπτο κακουργήματος, διότι αυτό στην πρόταση που κατέθεσε η πλειοψηφία στην πρώτη συνεδρίαση δεν υπήρχε. Εμείς... Ναι, αλλά έγραψε όμως, με συγχωρείτε, επιφυλάχθηκε ότι όταν. Με διακόπτεται και δεν είμαι σίγουρος. Αλλά... Λοιπόν, εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε απολύτως σύμφωνοι να ανοίξουν οι λογαριασμοί των συγκεκριμένων προσώπων που κατηγορούνται με συγκεκριμένες υπόνοιες αναπρόσωπο για συγκεκριμένα δικήματα. Ως προς το θέμα της διαδικασίας, ο γενικός κανόνας επιβεβαιώνεται εδώ πέρα ότι για την παροχή αυτών των πληροφοριών πρέπει να ζητείτε δια του Δικαστικού Συμβουλίου ή Δικαστηρίου. Πράγματι, αναφέρει και αυτό που διάβασε ο κ. Νικολόπουλος, το οποίο για μένα που δεν είναι νομικός χρήζει συζήτησης. Ήταν από την πρώτη στιγμή εμφανές, και το είχε πει ο κ. Γιωργαντάς, ότι ο εισαγγελέας διαφθοράς και ο εισαγγελέας που έχει την αρμοδιότητα της νομοποίησης εσόδων έχουν από τον νόμο ειδικές αρμοδιότητες. Εμείς, βάσει του κανονισμού της Βουλής, εξισονόμαστε με τον εισαγγελέα πλημμυριωδικών. Όχι με τον εισαγγελέα διαφθοράς. Πρέπει λοιπόν να μας εξηγήσει τι εννοεί σε αυτό η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Επίσης, στο βούλευμα 2941 του 12 αναφέρεται ότι όταν διεξάγεται κύρια ανάκριση για το αδίκημα της νομοποίησης εσόδων, η Επιτροπή μας είναι μια Επιτροπή, ρωτάω, που αυτή τη στιγμή ασκεί κύρια ανάκριση, όχι προκαταρκτική, για φυσικά πρόσωπα μη πολιτικά. Γιατί εμείς έχουμε ζητήσει, από ό,τι κατάλαβα με την αίτημα της πλειοψηφίας, όχι το άνοιγμα λογαριασμών πολιτικών προσώπων, στην οποία περίπτωση η Βουλή θα έκανε προανακριτική επιτροπή, αλλά το άνοιγμα λογαριασμών φυσικών προσώπων. Ερωτώ, κύριε Πρόεδρε, και στους συναδέλφους του νομικούς, εμείς ως Επιτροπή αυτή τη στιγμή έχουμε υπόπτους ονομαστικά για κακουργήματα και έχουμε την αρμοδιότητα εμείς να ανακρίνουμε φυσικά πρόσωπα μη πολιτικά για συγκεκριμένα κακουργήματα? Άμα είναι αυτό, πρέπει να αλλάξουμε το χαρακτήρα της Επιτροπής. Γινόμαστε ανακριτική Επιτροπή φυσικών προσώπων και κατηγορούμε 20 ή 30 πρόσωπα. Κύριε Λάπα, θυμάστε πόσα άτομα αναφορά το αίτημά σας? 9 άτομα, τα οποία εμείς κάνουμε ανάκριση εις βάρος τους. Άρα πρέπει να τους καλέσουμε ανομωτή και τους 9 και τους θεωρούμε υπόπτους εμείς ως Επιτροπή για κακούργημα. Και ασκούμε κύρια ανάκριση. Εγώ αυτό δεν βλέπω ότι προκύπτει από την αρμοδιότητα της Εξεταστικής Επιτροπής. Δεν είναι έτσι, νομίζω. Κοιτάξτε. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Η αναφορά αυτό που διάβασε ο κύριος Γιωργαντάς πριν, το βούλευμα 2941 το 12 του Συμβουλίου Πλημμυριωδικών, δεν αναφέρεται μόνο στην κυρία ανάκριση. Αναφέρεται και στο στάδιο της προκαταρκτικής. Εγώ διαβάζω τι μας είπε η Επιτροπή. Και στο στάδιο της προκαταρκτικής. Διαβάζω εδώ το Επιστημονικό Συμβούλιο. Αν προστρέξετε να διαβάσετε το βούλευμα το οποίο αναφέρεται μέσα στην Συμβουλή της Βουλής, εγώ αυτό διαβάζω. Το 2941 το 12 στη σελίδα 12, αν διαβάσετε το βούλευμα αυτό, θα δείτε ότι η δυνατότητα παρέχεται ακόμα και στον που ασκεί προκαταρκτική ή προανάκριση. Εμείς ασκούμε αυτή τη στιγμή και προκαταρκτική ή προανάκριση ουσιαστικά. Γι' αυτό παραπέμπει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής ότι αυτές οι διατάξεις διαπλέκονται και είναι σε συνδυασμό με τα άρθρα 146 και 147 του κανονισμού της Βουλής. Στα οποία άρθρα αναλύονται ένα προς ένα, λέξη προς λέξη, όλες οι αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Και η διερεύνηση τραπεζικών λογαριασμών. Στις οποίες παραπέμπει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν κάνουμε κύρια ανάκριση, κάνουμε προκαταρκτική καταρχήν και μετά κάνουμε προανάκριση. Άρα, στα πλαίσια της προκαταρκτικής, όταν έχουμε σοβαρές υπόνοιες τέλησης, ένα από τα δικήματα που αναφέρει το άρθρο 3 του νόμου 3691 για την νομοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, έχουμε το δικαίωμα να ανοίξουμε τον ρόλο κατευθείαν. Γι' αυτό στο τέλος αποφαίνεται το Επιστημονικό Συμβούλιο ότι η Εξεταστική Επιτροπή, απομένως, που ερευνά τέτοιες υποθέσεις, έχει το δικαίωμα να απολύσει το άνοιγμα των λογαριασμών. Ευθέως. Γιατί η πηγή δικαίου είναι, όπως είπαμε, ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα, αυθεντικές πηγές δικαίου, δηλαδή και δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων. Αυτή είναι η άποψη που συμβούλευε της Βουλής. Απλά μας θέτει μια βασική προϋπόθεση. Την οποία εγώ τη θέσα και με την εισήγησή μου την προηγούμενη εβδομάδα. Ποια είναι? Να είναι αιτιολογημένα, συγκεκριμένη και για ποιο πρόσωπο θα το κάνουμε. Είπα ότι θα το κάνουμε.
Έτσι θα έρθει η εισήγηση. Ένα προς ένα για τα πρόσωπα θα προτείνουμε, κύριε Πρόεδρε, θα είναι για ποιο λόγο τα θεωρούμε ύποπτα και για ποιο λόγο πρέπει να ανοιχτούν λογαριασμοί του. Όπως τα αξιώνει ακριβώς το έγγραφο του Επισημού Συμβουλίου της Βουλής. Έτσι θα το κάνουμε. Όπως ακριβώς το αξιώνει. Όλες οι προϋποθέσεις προθέτει θα τηρηθούν απαρεγκλήτως. Ωραία. Κύριε Λάπα, να ρωτήσω μια διευκρίνηση. Άρα θεωρείτε, κύριε Λάπα, να καταλάβω ότι η Επιτροπή μας αυτή τη στιγμή θα ασκήσει. Δεν θα έλεγα ποινικές διώξεις, αλλά υπόνοιες κακουργήματος για μη πολιτικά πρόσωπα. Είπαμε και για πρόσωπα τα οποία πιθανόν τα πολιτικά... συνδέονται με τα ελεγχόμενα πρόσωπα. Έτσι λέει ο Άρης Πάγος. Ναι. Και πρόσωπα που πιθανόν συνδέονται. Άρα εμείς θα ασκήσουμε ελέγχουμε... προανάκριση για φυσικά πρόσωπα. Ακούστε κύριε Μηταράκη, όταν ελέγχουμε έναν υπουργό και ο υπουργός αυτός, οι πράξεις του όλες διαπλέκονται με αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, το Ήρικος Δυνανή, το Κελπνό, ασφαλώς θα ανοίξουν και λογαριασμοί αυτού που διαπλέκεται με τον υπουργό. Αλλιώς δεν ερευνάτε, ξέρετε γιατί. Ο Κάντας για τα εξοπλιστικά πρώτα άνοιξε ο λογαριασμός του Κάντα και μετά πήγαμε στον Παπαδονίκο και στον Τζογατζόπουλο. Καταλάβατε. Με αυτό. Έτσι.